a lot of soul. Συνέντευξη εφόλης της ύλης μας παραχώρησε σήμερα η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, κυρία Εύη Παπαγεωργίου. Η κυρία Παπαγεωργίου μίλησε για τη νέα κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της υγείας, αλλά και ειδικότερα για τα ζητήματα που απασχολούν τις νοσηλευτικές μονάδες και τα κέντρα υγείας του νομού. Κυρία Παπαγεωργίου, καταρχάς καλημέρα σας. Καλημέρα. Ιεραρχώντας τα καυτά ζητήματα του νοσοκομείου, ποιο θα θέλατε να θίξουμε πρώτα, ποιο βάζετε πρώτο στη λίστα? Για μας το πρώτο θέμα στην λίστα των προβλημάτων του νοσοκομείου είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κάλυψης στην παθολογική κλινική και στην παιδιατρική από πλευράς ιατρικού προσωπικού. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο παρά τις προσπάθειές μας δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα οι προσπάθειές μας. Συγκεκριμένα αντιμετωπίζουμε θέμα κάλυψης με γιατρούς, παραδείγματος χάρη στην παιδιατρική κλινική, όπου έχουμε μόνο 2 παιδιάτρους στην νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης. Έχουμε προσπαθήσει 4 φορές, προκυρήσοντας επικουρικούς από τον κατάλογο των επικουρικών ιατρών του Υπουργείου Υγείας να καλυφθούμε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον. Το θετικό βέβαια είναι ότι υπάρχει γιατρός πλέον που ενδιαφέρεται, εφόσον προκηρυχθεί η θέση, να έρθει στη Σπάρτη και να υπηρετήσει. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας για 5η φορά με το Υπουργείο Υγείας και ελπίζουμε αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί. Αντίστοιχα, στην παθολογική κλινική, όπου υπηρετούν 3 μόνιμοι γιατροί και συνεπικουρεί την προσπάθεια κάλυψη των εφημεριών του νοσοκομείου η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Βλαχιώτη, κυρία Μιλωνά, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες της κλινικής. Εκεί έχουμε βγει για 8η φορά ως νοσοκομείο από τον κατάλογο των επικουρικών γιατρών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε καλύτερη τύχη από τις προηγούμενες. Να πούμε για την παιδιατρική. Τι σημαίνει ότι είναι μόνο 2, ότι δεν γίνονται εφημερίες? Εφημερίες κάνουμε. Απλά δεν μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο του μήνα. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν το έχει μόνο η νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης, αλλά και όμορα νοσοκομεία, συνεργαζόμαστε με την νοσηλευτική μονάδα της Τρίπολης, το Παναρκαδικό της Τρίπολης, το οποίο και εκεί υπηρετούν μόνο 2 παιδίατροι, καλύπτοντας εφημεριακά το σύνολο του μήνα από τις 2 νοσηλευτικές μονάδες. Δηλαδή στα 70 χιλιόμετρα να υπάρχει έστω ένας παιδίατρος, ο οποίος να καλύπτει το ένα είτε το άλλο νοσοκομείο. Μιας και μιλάμε για εφημερίες, τελευταία έχει προκύψει ένα θέμα με τις εφημερίες στα κέντρα υγείας και πολλοί λένε ότι κινδυνεύουν για κλείσιμο. Τι έχετε να μας πείτε πάνω σε αυτό το θέμα? Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το κονδύλι, τις πληρωμές των εφημεριών στα κέντρα υγείας του νομού. Τα κέντρα υγείας, όπως γνωρίζετε, διοικητικά πλέον είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπάγονται στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Έχουν από εμάς διοικητικά έχουν φύγει από 1η του έτους. Εκεί υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την πληρωμή των εφημεριών. Δηλαδή είδαμε ότι το κονδύλι τους μειώθηκε κατά 30% για το κάθε ένα κέντρο υγείας. Αυτό για μας συνεπάγεται ότι δεν θα έχουμε κάλυψη αν συνεχιστεί, αν δεν αλλάξει ή αν δεν δοθεί ένα πρόσθετο κονδύλι στις εφημερίες των γιατρών, θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την εφημέρευση. Είτε δεν θα εφημερεύουν στο σύνολο του μήνα, είτε θα εφημερεύουμε μονή εφημερία γιατρού. Και εκεί προκύπτουν άλλα θέματα βέβαια. Επανερχόμαστε στο νοσοκομείο. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχει πρόβλημα με τους ειδικευόμενους γιατρούς. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, ισχύει. Είναι γεγονός ότι βέβαια δεν είναι μόνο της νοσηλευτικής, μόνο της Λακωνίας πρόβλημα, είναι όλης της Ελλάδας. Οι ειδικευόμενοι, είναι αλήθεια ότι πλέον αποχωρούν σταδιακά από τα νοσοκομεία. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και σε εμάς. Φανταστείτε ότι από τις 31 θέσεις που έχουμε ειδικευωμένων, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 11 παιδιά. Και αυτοί σιγά σιγά τελειώνουν και φεύγουν είτε για εξωτερικό είτε για τα μεγάλα κέντρα της Αθήνας. Δεν υπάρχει λίστα αναμονής στις ειδικότητες μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό που μας δημιουργεί θέμα περισσότερο. Και είναι λογικό βέβαια, από τη στιγμή που τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής έχουν κενές θέσεις, ένας ειδικευόμενος θα δηλώσει στην Αττική πρώτα και μετά έρχονται τα περιφερειακά νοσοκομεία. Τελευταία καταργήθηκε το 5 ευρώ που πλήρωναν οι ασθενείς. Πιστεύετε ότι αυτό από μόνο του είναι ένα κοινωνικό μέτρο? Είναι ένα μέτρο το 5 ευρώ. Θα δούμε βέβαια πώς θα κυλήσει η ροή στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, στα ραντεβού μας. Mm-hmm. Ο κόσμος έχει ανακουφιστεί από το συγκεκριμένο, από την κατάργηση του 5 ευρώ.
Είναι όμως ένα στάδιο το οποίο θα δούμε ακριβώς, γιατί για μας ήταν ένα έσοδο για το νοσοκομείο, το συγκεκριμένο μέτρο. Ελπίζω να υπάρξει ένα αντίστοιχο μέτρο εσόδου για εμάς. Αυτή τη στιγμή είδαμε ότι γίνονται κάποια έργα εδώ στο νοσοκομείο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Ναι. Είδατε την ανέγερση της 19 κλινής πτέρυγας του νοσοκομείου. Είναι η χειρουργική κλινική, θα μετεγκατασταθεί στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι ένα έργο το οποίο, παρόλο το θόρυβο και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει στο χώρο του νοσοκομείου, είναι ένα έργο για μας που μας χαροποιεί όλη αυτή η αναστάτωση, ίσα-ίσα που πραγματικά βλέπουμε ένα καινούριο κτίριο μετά από πάρα πολλά χρόνια να δημιουργείται στο νοσοκομείο. Είναι έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας, η περιφέρεια το υλοποιεί για λογαριασμό της νοσηλευτικής μονάδας Σπάρτης με επιβλέπον δικό τους, και από ό,τι γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι τέλους του έτους να έχει παραδοθεί στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Κύριε Παπαγεωργίου, αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλό Πάσχα. Να είστε καλά, εμείς ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και πάνω απ' όλα υγεία. A lot of soul.